Vitellus. Su. Pui se tě vena pandas. Pleon. Christe mu pleon. Su. Su. E δεν το πιστεύω. Σίγουρα θα κοιμάται ακόμα. Ρε Φλωράς. Με φώναζεις. Με φώναζεις και να μου ξυπνήσεις τη σου μου. Θείε μου, ξέρεις τι ώρα είναι. Όχι, γιατί να ξέρω. Θείε μου, πλησιάζει μεσημέρι και η υπηρέτριά σου ακόμα να ξυπνήσει. Γιατί να ξυπνήσει. Για να κάνει τις δουλειές του σπιτιού φυσικά. Έχει χρειάζεται. Τις δουλειές του σπιτιού κάνει τον Τσιμίτσουμάκη. Και τη σου, τι θέλεις, για μπιμπελό. Με φοράς, είπα σου με φοράζεις και θα μου ξυπνήσεις. Και κρίμα το μωρό. Εξημέρωσε να κοιμηθεί. Και γιατί? Επίε σινεμά με μια φιλενά τη. Και οι κινηματογράφοι κλείνουν τα ξημερώματα. Α, τερέ φοράς, μαζί να σου διάλογα καμόνι σου μου που πάει σου έρχεται. Ακούς κινηματογράφο τα ξημερώματα. Α, τερέ φοράς, έχω δουλειά. Άτε. Όχι, θεία μου, δεν θα πας πουθενά. Έχω να σου προτείνω κάτι πολύ σημαντικό. Πού να στραφολαρίζει. Γίνεται το γοργό και χάρη να έχει. Α, μην μου πεις ότι ήβρες γαμπρόν. Oh, καμία σχέση. Όχι, βέβαια, διότι αν έβρισκες γαμπρόν είναι να μας το πούν και στις ειδήσεις. Θεία μου, με προσβάλλεις. Τέλος πάντων, λάλε έτσι, άξιπαν να μου θέλεις και βιάζομαι. Έβαλε με στην περιέργεια τώρα, άτε, λάλε. Θεία μου, σκέφτηκα ότι ήταν ότι πρέπει να ορίσεις διαχειριστή της διαθήκης σου. Δηλαδή? Θα αναθέσεις έναν έμπιστο και καλό δικηγόρο τη σύνταξη, φύλαξη και διαχείριση της διαθήκης σου. Και γιατί να το κάνω τούτον? Θέλει και ερώτημα, θείε μου. Απλά για να σταματήσουν οι διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι μνηστήρες της περιουσίας σου τις προσπάθειες να σε εκμεταλλευτούν. Φορείς τους να τα καταφέρνουν. Όχι βέβαια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ρε Φλωράνς, εγώ κάνω χάζι μαζί τους, κατάλαβες, και που την άλλη έχω και έξτρα υπηρεσία. Ό,τι τους πω, σκοτώνονται να μου το κάνουν. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, σαν να είναι καλή ιδέα σου. Αν συμφωνείς, θείε μου, έντος, είναι ό,τι πρέπει για αυτό το σκοπό. Καλά, κάτσε δαμε. Δεν λύνει τηλεόραση, κάμε κανένα τσάινγκε. Και βασικά ένα βιβλίο να πάω να κανονίσω τη δουλειά μου και που να στραφώ κουβεντιάζομαι. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να είναι και ο κύριος Παπαλάκης εδώ να το κουβεντιάσεις μαζί του. Ποιος είναι τούτος ο Λαλάκης? Παπαλάκης, θείε μου. Λάκης Παπαλάκης. Ο δικηγόρος μου. Να μου να γίνει ρε Τζιμι τώρα, να κάτσεις με τα μένα σε το ρούσιο να με θωρείς. Δεν θα μπορέσεις, αρέσκω. Εντζίμι, παρά τα σπελά, έτσι σοβαρή κατάσταση, ρε κουμπά. Να που θέλεις να κάνουμε, ρε, εγκρατούμε, ρε, εγκρατούμε, να σπάσουμε. Μα έτσι σήμερα, ρε κουμπά, είναι έτσι προγνωστικά να κάθομαι δαμένα σε θωρώ και να με θωρείς όπως τα ερωτευμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Να πάμε εις το θείο να τους ζητήσουμε, ρε κουμπά. Πιένε εσύ. Εμένα, αν είπε μου, που να θέλει γίνωσε να μου δώκει. Ναι, αλλά γίνωσε θα θέλει ποτέ. Και δεν πρέπει να το αφήκουμε έτσι φλού το πράγμα. Έχεις τίποτα να προτείνεις? Όχι, αλλά κάτι να σκεφτώ. Θα πούμε του τότε. Ου, τότε. Κίνος είναι παραπάνω σπάγκος που οθεί. Άλλη να δοκιμάσω, ρε. Δεν ξέρεις να μου γίνεται. Δοκίμασε. Βέρθω. Την πάλι λένε απάντα. Περίμενε ακόμα λίγο. Ναι, παρακαλώ. Έλα ρε τότε. Έλα ρε. Εγώ είμαι ο αγαπητός σου εξάδελφος. Ο αγαπητός σου. Τέλος πάντων, τι θέλεις? Έτω ρε. Είχαμε την κουβέντα σου ο Μάγιν και... Αλήθεια? Ναι ρε. Γιατί να έρχεσαι ποδά να σε δούμε? Είσαστε στο θείο? Όχι. Είμαστε εδώ μέσα στο μπουκίκο. Έλα ποτέ να σε μάθουμε να παίζεις. Ευχαριστώ πολύ, αλλά προτιμώ όχι. Να μου γίνεται να έρθει ρε. Δεν έρχεται. Έρθω εδώ. Έτω τι. Να έρθεις ποτέ, όχι θα έρθεις ρε. Άντε, τέλειον. Εγώ που του βούρου γέλα ποτέ και περιμένω μέσα. Άντε, μεν έρθεις. Να μου, να έρθει. Αν θέλει, ας μεν έρθεις, είμαι καλός για λόγη. Έτσι θα το αφήγω τρίχα μας στην κελάρα του.
επί έτσι χάθηκε τούτης η ώρα, πού επί έτσι χάθηκε, αφού είπε σε μισή ώρα να δούμε, πού επί. Να είμαστε κι εμείς. Πού χάθηκες ρε Φρανς. Θείε μου, να σου συστήσω το δικηγόρο μου, ο κύριος Λάκης Παπαλάκης, ο δικηγόρος. Σάβας Μαραθεύτης, κτηματίας επιχειρηματίας. Χαίρο πολύ κύριε Παυλάκη μου. Παπαλάκης κύριε, Παπαλάκης δικηγόρος φυσικά. Έκανα να ρωτήσει δικηγόρος, δεν ξέρω και μας το να δεις κάθε λίγο. Είπε μας το. Θείε μου, ο κύριος Παπαλάκης είναι πρότιμος να αναλάβει τη διαχείριση της διαθήκης. Και τη σύνταξη της και τη φύλαξη της φυσικά. Φυσικά. Ναι, αλλά δεν το κουβεντιάσαμε και το νομό. Κύριε Παπαλάκη, καθίστε. Καθίστε εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ φυσικά. Παρακαλώ. Λοιπόν, θείε μου, αυτό ακριβώς το λόγο είναι εδώ, κύριε Παπαλάκη, για να κουβεντιάσουμε το θέμα μας. Να το κουβεντιάσουμε, να το κουβεντιάσουμε, να τελειώνουμε. Κύριε Σάβα, μου επιτρέπετε να απευθύνομαι σε εσάς με το μικρό σας όνομα, έτσι. Επιτρέπω σου, επιτρέπω σου. Πιένε παρακάτω. Κύριε Σάβα μου, μετά την σημερινή μας συνάντηση θα κοιμάστε πιο ήσυχα και πιο ξένιαστα. Εγώ πάντα κοιμούμαι ήσυχα και ξένιαστο, όπως το πουλούι. Δεν γυρίζω πλευρό που λέει ο λόγος. Και συνεχίζω. Συνεχίστε κύριε, παρακαλώ. Συνεχίστε με την άλλη. Μην διακόπτετε παρακαλώ. Φλωράτσι, σαν να δεχτήμωσέ μου. Έτσι είναι δικηγόρε, θείε μου. Η τελευταία επιθυμία του αποβιώσαντος. Παρακαλώ, που την αρκεί. Αρκεύκεται που την αρκεί, διότι εν ακούσαμε καλά. Μα κύριε Σάβα μου, όταν μιλάω δικηγόρος, πρέπει να έχετε τα αυτιά σας εντωμένα για να ακούτε όλα. Μπορεί ο δικηγόρος να επαναλαμβάνει τα λόγια του, φυσικά. Εντάξει κύριε, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάμαμε, φυσικά. Λοιπόν, η διαθήκη κύριε Σάβα μου είναι ιερή, γιατί είναι η τελευταία και ίστατη επιθυμία του αποθανόντος. Και εσείς, βέβαια, ως μέλλον αποθανών, φυσικά, παραγιά μου. Πού να πάω τη γλώσσα του, έφρονας, μα για να το πω πλέον μεσιόν, να μας λαλεί έτσι πράγματα. Μα φυσικά, θείε μου. Πάλι διακόπτεται. Με συγχωρείτε κύριε Παλάκη μου, δεν θα ξαναγίνει. Κορή, να μου κάνεις το μνημόσυνο μου άλλο λίον του δώσεις. Θα έρθουμε και σε αυτό, μη διακόπτετε παρακαλώ και θα έρθουμε και στο μνημόσυνο σας. Ακούεις κόρη, ακούεις, πού να ξαναφά τη γλώσσα. Παναγιά μου, δεν μπορώ ρε φράζ, δεν μπορώ έτσι κουβέντα. Φυσικό είναι κύριε Σάβα μου, όλοι οι υποψήφοι νεκροί δυσκολεύονται να μιλούν για το θάνατό τους, φυσικά. Ξαναλαλεί το πάλι, Παναγιά μου, δεν μπορώ ρε φράζ, να πια η δύσπνοια. Ψηλεμία, θείε μου, είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει. Μπράβο Φλωράνς, έχεις μπει στο πνεύμα της υπόθεσης. Εγώ όμως, ας συνεχίσεις έτσι, ένα γίνω πνεύμα κύριε Παπαφυλάκη μου. Παπαλάκης κύριε Σάβα μου, Παπαλάκης και πάψτε σας παρακαλώ να με διακόπτετε. Ψύχρεμα θείε μου, ψύχρεμα πλέον. Ναι, ναι, μα και δε 40 σου που κουβεντιάζει η κόρη, εν τα ζυγιά μου δε 40 που κουβεντιάζει. Αυτό απαιτεί ο νόμος κύριε Σάβα, δεν εξαρτάται από μένα και πάψτε σας παρακαλώ να με διακόπτετε. Συγγνώμη, να κάνουμε ένα διάλειμμα, 10 λεπτά διάλειμμα, δεν μπορώ. Αποκλείεται, ποτέ δεν λέω κάτι στη μέση. Θείε μου, σε παρακαλώ κάθισε να συνεχίσουμε. Έλα. Επιτέλους. Μα πού είχαμε μείνει? Στο μνημόσυνο. Λάθος. Ακόμα είμαστε στην τελευταία επιθυμία. Στη διαθήκη. Συγγνώμη. Δική μου τούτη επιθυμία. Φυσικά. Αφού εσείς είστε ο μέλλον αποθανών. Ρε. Σε ζήνω δεν έρθεις εδώ. Ας μεν έρθεις είμαι καλός για λόγου του. Δεν το θέλω να αρκετεί πάνω το δρομάκι. Αφού είναι ήρθε μου να το δεις. Ξυπνάδες. Μα ως προς ωραία κομπά. Εν με κάνει ο πόνος μου να με έχω σε να μου λαλείς πελάτες. Εγώ νομίζω να πάω να φύγουμε. Ω, εν ταράσσο που τα κομπά. Εγώ θα παίξω τον Ηλία Πεκρή Twin Παρολί. Όχι ρε, θα παίξεις τον Πεκρή, θα παίξεις τίποτα είναι Αγγελίνα. Περίμενε, σίγουρη ρε. Ναι ρε. Εν που σίγουρη μπήγη. Ναι, λάλο σου, εν ποτέ το σίγουρη πήγη, εν πέμπω δίνω. Τράμπας. Αλλά πάνε αφήμε διότι σκέφτον μας, να μας αρκέψει. Εν Τζίμι, να τους ζητήσω ποιο ρομί ρε. Μα ποιου θείου, θα τον μας ζητά του. Εν να τους ζητήσω ρε, ναι κατάλαβα. Εν μου μείνα σέρκα που τον τρίψε πλήν και εσύ έρωσες, να μην τους ζητήσω να με πιερώσει. Εγώ πάντως σε προειδοποίησασαι, α. Ό,τι και να μου πεις εγώ να το πω να με πιερώσει. Αφού πιερώσαν μας εκτέ ρε. Μα για τη λίρα μου λαλείς ρε. Ξέρεις τι σημαίνει η λίρα για το θείο. Ξέρω τι σημαίνει για μένα. Σημαίνει τίποτε. Τίποτε. Όμως σημαίνει πολλά. Δεν τίποτε. Α, εδώ.
εδώ είναι που σπαταλάτε το χρόνο σας. Ένα καστρούμε πολλές ώρες, κύριε Δόντι. Μέχρι να βρω αυτό εδώ το... Τέλος πάντων. Είμαι θελερτή. Ρωτά ρε μάχη. Φυσικό είναι να ρωτά αφού δεν ξέρω. Είναι τη βοήθεια σου που θέλουμε και την υποστήριξη σου, κύριε Δόντι. Ναι, την ψυχολογική. Την οικονομική. Πού να το σκέφτεστε. Εάντε κύριε Δόντι, μην κάνεις τώρα το τσιγκούνι. Βοήθα τους φίλους σου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εξάλλου το budget μου είναι πολύ περιορισμένο. Εμάς να δεις. Τι εσάς. Εμάς είναι πιτσίμπος παστός παπάλα. Παπάλα. Δηλαδή. Τι δηλαδή κύριε Κέλλη. Έβαστούμε μία. Και τι έγινε η λίρα που σας έδωσε χτες ο θείος. Πότε προλάβατε και την ξόδεψατε. Μα έχουν μίστηκε σε όλους για τη λίρα ρε. Γιατί όχι. Εξάλλου μία λίρα είναι μία λίρα. Νομίζω να είναι τρεις. Βεβαίως. Και ο θείος και πολύ καλά κάνει μάλιστα. Μετρά και τον τελευταίο σεντ και αυτό το ξέρεις. Σαφαρά. Εμείς ζητάμε από τον Άρη νομίζεις. Δηλαδή, Τζίμι. Ξέρουμε πολύ καλά την κατάσταση του θείου, κύριε Τότη. Γι' αυτό μου ζητούμε τη βοήθειά σου. Ποτέ. Το χρήμα για μένα είναι ιερό και δεν είναι για να το πετάς. Άντε ρε, χάθου που δάμε. Άντε ρε, μην πιάσει και το θείο. Πολύ καλά. Bye. Bye. Φεύγει ρε φίλε. Σαλκέ. Ρε φεύγει ρε. Νόμουν να κάνω. Πάμε στον αμπρολάβο το θείο και να το κουρτίσει το ούφο. Θείε μου, δεν πρέπει να το παίρνεις στραβά. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία. Καλά εσύ, ούλα έτσι απλά τα θωρείς. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί μεγέθους περιουσία μιλούμε. Μυστικό. Μα κύριε Σάβα μου, τώρα μιλάς με τον δικηγόρο σου. Πόσο κύριος Παπαλάκη θα συντάξει τη διαθήκη σου, άμα δεν γνωρίζει τα περιουσιακά σου στοιχεία. Φυσικά. Άιστο καλό, άλλη φορά κύριε. Αποκλείεται, το γόν και χάρη να έχει. Δεν ξέρεις ποτέ θα επέλθει το μοιραίον. Ποιος είναι αυτή. Ο θάνατος σου κύριε Σάβα. Πού να ξαναφάει τη γλώσσα του, να την ξαναξαναφάει. Ένε κουβέντα του τη ρεφλωράς, ένε κουβέντα του τη παραία μου ποιον. Έλα αντέχω, έμπορο. Κύριε Παπαλάκη μου, δεν τα αφήνουμε για άλλη μέρα. 200 λίρες. Τι εννοείτε. 200 λίρες για τα έξοδα μου που ήρθα μέχρι εδώ. Συγγνώμη κύριε, μα για να έρθεις ως δαμέ, εξώθηκες 200 λίρες. Φυσικά. Μα πώς θα ήρθες κύριε, που το φεγγάρι. Έχετε χιούμορ κύριε Σάβα. 200 χιούμορ, αλλά κοντά σου έχασα. Είπετε τίποτε. Όχι, λέω, καταλαβαίνετε πολλά που χιούμορ. Κύριε Μαλάκη μου. Παπαλάκης είπαμε θείε μου. Εκαλάσιον. Και για να έχουμε καλό ρώτημα. Τούτες τις 200 λίρες θέλεις τις είτε τις δουλέψεις είτε δεν τις δουλέψεις. Μα τώρα που μιλώ μαζί σας, δουλεύω κύριε Σάβα, δουλεύω. Όχι. Για να πιάσεις τις 200 λίρες πρέπει να δουλέψεις. Έτσι πληρώνονται δικηγόροι θείε μου. Σιωπή, έχω τίποτε. Άντε. Αν έχω εγώ 200 λίρες να τις πετάσω στον αέρα. Πολύ ωραία. Ας αρχίσουμε δουλειά τότε. Λοιπόν. Παίρνα μου που είναι. Ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η περιουσία σας. Μήπως θέλεις να φύγω, θείε μου. Κατακρίβεια είναι τούτος που θέλει. Θέλω να φύγει, αλλά τέλος πάντων. Άτσι. Θέλω να απαντήσεις 200 μου λίρες έτσι, τσερεμέν. Να επαναλάβω την ερώτηση, κύριε Σάβα. Είναι ανάγκη, κύριε. Είναι να μπορούν να κάνω, να σας πω. Τσίπουτο το μύριον. Μύριον. Τι είναι το μύριον. Εκατομμύριο, σιόρ. Εκατομμύριον. Τσίπουτο εκατομμύριο. Χριστέ μου. Πού βρέθηκαν όλα αυτά τα λεφτά. Έκλεψα τα ρε Φλωράνς, έκλεψα τα. Συγχωρήσια μου, αλλά πραγματικά εξεπλάγιν. Εξεπλάγιν, αλλά εν τ' ακούσες τίποτε, α. Ακούσα όμως εγώ, κύριε, με συγχωρείτε, Φλωράνς. Τι κάνετε απόψε, Φλωράνς. Τι κάνω. Εν τα που κάνουνε, κύριε, εν τα ζημιθεί. Ένα ζημιθεί η κορούδα, τι θα κάνει. Μόνη της και ανήπαντρη. Ανήπαντρη. Μα και εγώ ανήπαντρος είμαι, κύριε Σάβα μου. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει, κύριε. Είσαι ανήπαντρος είμαι. Εντελώς. Φυσικά.
Φυσικά, φυσικά. Έφυγε να του πεις εσύ, α. Α, ποιο ρε. Του παπιού, του θείου, να του πεις να με επικαιρώσει. Α, αποκλείεται. Άτε, δεν ρε. Τα χάσουν και τα κάτσε το καλάθι. Άτε ρε κουμπάρε, 10 λίρες είναι να κάνουμε την μπάζα μας. Σίγουρον το παρολί. Εσύ 10 λίρες που είναι να βρεθεί. Καλά, πάμε και κάτι να σκεφτώ. Όχι, να σκεφτείς πριν να πάμε. Διότι ο θείος τώρα τελευταία χειροτέρεψε. Μου είναι άρρωστος. Δεν τα αρρωσταίνεις. Συγκουνιών. Είναι σίγουρο το εκατομμύριο, κύριε Σάβα μου, Είπαμε το τα ευλογημένα, έτσι να το λαλούμε και να το ξαναλαλούμε όλη μέρα. Δεν μου απαντήσετε στην ερώτησή μου, Φλωράνς. Φλωράνς. Να μου γίνετε τώρα, δαμέ. Αφήκαμε τα θέρη μας και ξυγαναουρίζουμε. Μα τι κάνουμε, κύριε Σάβα μου, μιλούμε, τι κάνουμε, φυσικά. Μην διακόπτεις, θείε μου, σε παρακαλώ πλέον. Με διακόπτω πλέον, αλλά το 200 λίρο μου έγινε καπνός. Δέχομαι, κύριε Παπαλάκη μου. Δέχομαι την πρόσκληση για δείπνο. Δείπνο. Ανέβαια, σας κάλεσα για δείπνο. Μα φυσικά, φυσικά. Περιμένετε όμως ένα λεπτό. Τι, δεν μπορείτε. Και βέβαια μπορώ, αλίμονο, φυσικά. Ναι. Κύριε Σάβα μου, είναι σίγουρο το 100 λίρο. Μα κύριε Μαλακάκη μου, πόσες φορές να το πούμε, μα τη διαθήκη τελικά, να την γράψεις, έτσι να την κληρονομήσεις, σιόρ. Σωστά, πολύ σωστά. Δεν ξέρεις όμως τι γίνεται μετά, φυσικά. Θείε μου, εγώ φεύγω, πάω να ετοιμαστώ για το δείπνο. Περίμενε ρε Φλωράνς, περίμενε να φύγετε με τον κύριο Παπασταφυλάκη. Όχι, όχι, κύριε Σαβά μου, εμείς έχουμε αρκετή δουλειά ακόμη μαζί, φυσικά. Λαλείτε τα με τη Φλωράνς την ώρα που να... που να τρώτε. Θείε μου, εγώ πρέπει να φύγω. Δεν θα αργήσω, κύριε Παπαλάκη. Α, με την άνεση σου, μη βιαστείς καθόλου. Εντάξει. Ω, ρε Φλωράνς, να χαρείς, έλα όσο πιο γλυόρα μπορείς. Εντάξει, εντάξει, θείε μου. Άντε, στο καλό, μάνα μου. Στο καλό. Πού πάει τρέλψα. Ξαδέλφι, μη ξαδέλφι. Καλά, καλά, ξαδέλφι. Άντε, το καλό. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Πού επίδετε και χαθήκετε, μάνα μου. Πού είναι το μάνα μου, μου αρέσει ρε παρέα, κάτι έχει ο θείος. Ρε, εντάξει, μεν κακομερετάς. Οι κύριοι είναι συγγενείς. Είμαστε και συγγενείς και από όλα τέλος πάντων. Δηλαδή και κληρονόμοι. Θείο, ποιος είναι ο κύριος. Τίποτε ρε, κανένας είναι ο κύριος. Άντε, δουλειά σου εσύ, δουλειά σου. Παπαλάκης. Λάκης Παπαλάκης, δικηγόρος φυσικά. Τι το όνομα είναι του, φίλε. Θείο, να μου κάνει να πει ο Λαλάκης. Παπαλάκης είπες σου, ε! Ήμπρατο! Ο κύριος Ήμπρατο! Δεν αλλάσεις κουβέντα, ρε! Να μου κάνει δάμε! Τίποτα, ρε! Τι γυρεύκει! Δεν γυρεύκει τίποτε! Ο κύριος... κύριος... Παπαλάκης! Παπαλάκης! Λοιπόν, πρόκειται για μια πολύ προσωπική υπόθεση που βρίσκομαι εδώ. Πρόκειται για την διαθήκη του κυρίου Σάβα. Α, μάλιστα. Αμάν! Λοιπόν, κύριε Σάβα μου, η Φλωράνς είναι η μία και μοναδική κληρονόμος σας. Να πω ναι. Μα έγραψες τα ούλα μπας στη Φλωράνς. Τίποτε δεν έγραψα ακόμα. Είναι ούλα δικά μου. Ναι, αλλά το εκατομμύριο θα το γράψετε στη Φλωράνς φυσικά. Κύριε Σάβα, μα και κατά τον λόγο, με φύγεις ρε. Με φύγεις και να σε θέλω ύστερα να μου σιερώσεις καρά πουκάμισο ρε. Μα τώρα ο κόσμος καίγεται, κύριε Σάβα μου, και εσύ γρεύκεις φρέσκο σιδερωμένο πουκάμισο. Άιστα πουκάμισα ρε θειό και μίλα. Έγραψες την περιουσία της Φλωράνς. Τίποτα δεν έγραψα και σε κανένα ρε Τζιμιά. Καλά, το εκατομμύριο της Φλωράνς. Ποιον εκατομμύριο, σιόρ. Πού το ήβρα εγώ το εκατομμύριο. Ρε παρέα, μα ακούω καλά. Μα και εγώ εν τον πουλάρω. Θείο, ακούω καλά. Πελάρες που ακούτε ρε. Πελάρες. Δεν αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν κύριε Σάμπα μου, μόλις τώρα θυμήθηκα ότι έχω ένα πολύ επίγον ραντεβού και έτσι δεν θα μπορέσω να... Να πάτε στο καλό κύριε Λουπού. Να πάτε στο καλό και να μας γράψετε. Δεν άργησα, ελπίζω. Όχι, δεν άργησες, αλλά εγώ πρέπει να πηγαίνω. Μαζί θα φύγουμε. Φλωράνς, μόνος του που να φύγει. Και μου καταλάβεις να που γίνεται. Όχι, ούτε πρόκειται. Θείε, απαιτώ εξηγήσεις. Τι έγινε όταν δεν ήμουν εδώ. Έλειπες. Αυτό το ξέρω. Στην πορεία τι έγινε. Κι αν μπορεί, αγκόρι Φλωράνς. Εγώ λοιπόν να πηγαίνω και τα λέμε. Δεν θα πάτε πουθενά, κύριε Παπαλάκη μου, αν δεν εξηγηθούν ορισμένα πράγματα. Ρε Φλωρανζάει τον άνθρωπο να φύγει, βιάζεται λαλί σου. Δεν θα πάτε πουθενά, πουθενά. Κορί, ζάει τον να φύγει υπερκύλιτος με 200 λίρες. Όχι, οι 200 παραμένουν στο τραπέζι. Κιάστες, Ρέντζιμ, κιάστες. Πού το δρει.
κύριε, απαιτώ εξηγήσεις. Φλωράνς, είναι απλό το πράγμα. Απλώς παραδρομή σας προσκάλεσα για δείπνο, φυσικά. Α, μάλιστα. Και εγώ παραδρομή σε καστοχίζω. Θα σας κάνω μήνυση. Τότε πάρε ακόμα ένα. Δεύτερη μήνυση. Εδώ και κάτι να γελάσουμε τις τράπεζες. Κάνω σε να γελάσεις τις τράπεζες, ρε. Έτσι. Άντε να σε δω. Ρε, η τράπεζα έδωσε σου τα για να αγοράσεις τη μοτοκέ μου. Έτσι έδωσε σου τα δανεικά για γύριστα. Ακριβώς, κύριε Σάβα μου. Ακριβώς. Για να μένει δανεικά για γύριστα, δώσε κάτι τον Ζήμι να πάει να δω και την τράπεζα και καλά εμίσιο. Ύστερα. Πότε ύστερα, ρε, μάτι μου. Δω και κάτι, ρε, φίλε. Όχι, ύστερα, διώσω τα εγώ. Καλά, ρε. Εντάξει, ωζαμε. Εντάξει, πότε να μου τα δώσεις πίσω όμως. Με την πρώτη ευκαιρία, κύριε Σάββα. Με την πρώτη ευκαιρία, ρε θείο. Με την πρώτη ευκαιρία. Καλό. Ρε, μα περιπέστατε με ρε. Οξαναβίζετε ότι χτες γεννήθηκα. Τούτη πρώτη ευκαιρία, πότε να έρθει, κύριε Τζίμι. Θέλει και ημερομηνία, ρε θείο. Όχι μόνο ημερομηνία, θέλω και ώρα, και λεπτών, και δευτερολεπτών, και κλάσμα δευτερολέπτου. Μα κύριε Σάββα μου, αμάν, εφοήθηκα. Ήταν, ρε, μα έτσι νομίζεις που κάναμε πέντε μακκύρες. Πέντε, όχι πέντε ρε δύο. Τέλος πάντων, τέσσερις καλό. Παραπάνω έγκρατο. Κύριε Σάββα μου, τώρα εσύ είσαι έτσι καλωστημένη επιχείρηση με τα κόπεδα. Και έγκρατας ρε άλλια. Κόπεδα, ρε μακκύ μου, μα νομίζετε ότι με την πούληση των οικοπαίδων που ζω εγώ. Εκαλόνταλος. Α, που τη σύνταξη μου, γεια μου. Ξέρετε ρε μωρά πόσα πιάνω σύνταξη. 132 λίρες μόνον. Μόνον, α. Μόνον. Μόνον, μόνο, μήνα, ναι. Μα μόνο. Μόνον. Αφού είναι στις κοινωνικές ασφάλισεις, είναι να πιάνει σύνταξη. Ο Λαρκανός μας στην τράπεζα όμως ρε θείο, είναι πελαμός, α. Σιώπη ρε, δηλητηρίο. Πού να μου πεις εμένα ο Λαρκανός μας στην τράπεζα, πάει καλά. Α, άντε να δω. Εδώ, έμεινα με έναν πέταξι μακκύρες, είσαι που να με κανέσουν και τα έξοδα της κηδείας μου. Μα από ό,τι βλέπω κύριε Σάβα μου, εσύ... Χέρις άκρας υγείας. Και ως γεγονός, χαίρω. Αφού χέρις, σε θα πλωτσίσεις σίγλα, δώσ' μας τάζε, αφού θα τα χρειάστης. Ρε, και που ξέρεις ρε εσύ ποτέ να πλωτσίσω η σίγλα, ποτέ να πεθάνω εγώ, α. Παιδιό, δώσ' τα. Ναι. Τσα δεν καρέσου για την κηδεία, αν κανονίζουμε τα εγώ και ο Μάκης. Μαζί. Αντροπή σας ρε, και τους κοιο αντροπή σας, μαζί. Καλά κύριε Σάβα μου τώρα, θα δώσεις τώρα. Θα δείξεις καμιά δόση να πάει να δω και ο Τζίμις μας δαμε, πως είσαι καθυστερημένα. Είπα σας ρε, μπακύρα τσακιστή, μπακύρα τσακιστή, ακούσετε. Άνοιξε ρε. Κατάλαβες κύριε, ριάλια διάλα τις πόρτες να σας ανοίγουμε. Καλύτερα να με δύο και πανιέτε τις πόρτες, παρά να σας δύο και αμέσως γραμμένο στα παλιά σας τα παπούτσια. Άμανα. Να μπορείς δω τι. Είναι ρε Τζίμι. Χάρηκαμε που σε είδαμε, να πάει στο καλό. Πάψε ρε ανόητε. Τι κάνεις μάγκη μου. Ό,τι βρίσκω κύριε Τότη. Καλώς. Θιέ. Ναι. Σε παρακαλώ. Γιατί ναι. Θέλω να μιλήσουμε. Μιλούμε για μου, μιλούμε. Ιδιαιτέρως. Ένα ρε λέει να μου θέλει να μην και με φάσε. Είσαι τούτα μωρά δικά μας έντι ρε. Μα ντρέπομαι θιέ, ντρέπομαι. Πάλε κοσίν. Πάψε ρε Τζουμιά. Θιέ. Ναι ρε. Σήμερα πήγα να αγοράσω κάτι σε ένα κατάστημα. Έβαλα την κάρτα να πληρώσω. Παρακάτω. Θα σταματήσεις να πετάσεις σαν τον Πετεινό. Έλα ρε, σταμάτα, έστω να συνεχίσεις. Εσύ όπισαν, παρακάτω. Άντε και μου, πέμουν να δούμε. Έτω θείε, η κάρτα δεν περνούσε μέσα από το μηχάνημα. Κράτησε φαίνεται. Μάλλον ο κύριε Σάβα. Δηλαδή. Δεν είχε λεφτά μέσα θείε. Α, θεόφοβε, έφαστα ούλα ρε. Όχι θεία, αλλά από τον ίδιο λογαριασμό τραβά και η μαμά μου. Μαμά σου, η αρφή μου η Κορνηλία. Εγώ είπα σου τώρα, η μάνα σου εναν το τέλος σου. Μάλλον το αντίθετο. Τι θέλεις να πεις, Τζίμι. Ακού να δεις, Τότη μου. Εγώ, αν ήμουν γιος της μάμας σου μη κακό, δεν θα είχα το πρόβλημα σήμερα, ναι. Σοβαρά. Ναι. Ναι. Θέλεις να πεις εσύ ότι είσαι πιο έξυπνος από μένα. Εκτός που τούτον το οποίο είναι δεδομένο, εγώ ήταν να προλάβω να τα τραβήσω όλα από την τράπεζα πριν τα τραβήσει η Κορνηλία και φάει τα στο κουμάρι. Ντροπή σου! Ωραία, δεν στάτε! Ντροπή σου! Που δεν κατάλαβες! Κύριε Τότη, έτσι είναι ώρα για τσακωμούς, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Γιατί τώρα. Είναι ώρα για συζήτηση. Α, νομίζω ανοίχτος είναι ένα παρακάτω. Α,
άτε και μου, άτε. Πες μου να μου πάθες για να τελειώνουμε. Θεία, τουλάχιστον, εσύ κατανοείς το πρόβλημά μου. Για να είμαι ειλικρινής, τότε μου, όχι. Εδώ, θεία, η μάμα μου με άφησε χωρίς λεφτά. Έγινα ρεζίλη σε έναν από τα ακριβότερα καταστήματα της Λευκοσίας, θεία. Γιατί ένα αγόραζες που το παντοπουλίον τα για τον Ιούρε. Για όνομα του Θεού, ρε, θεία, τι είναι αυτά που λες. Σου λέω, έχω μείνει αδέκαρο. Και ρεζιλεμένος. Εντάξει, το τούτο μου μην κλαίς, μάνα μου, μην κλαίς, να περάσεις σε τούτον. Θεέ, ναι. Μπορείς να μου δανείσεις κάποια λεφτά και μόλις μου στείλει η μάμα μου, εγώ να σου τα δώκω. Ρωτώ τι, μα νόμιζες ότι εγώ έχω τράπεζα, ξαβρίσκω τα χαμέρα, ε. Όχι ρε θεέ, αλλά εσύ όλον και κάτι κρατάς. Τι κρατώ εγώ, σε κρατώ, τίποτε δεν κρατώ. Μάλλον κάτι κρατώ. Έλα. Δύο σελίνια. Τι να τα κάνω τα δύο σελίνια ρε θείε. Θωρείτε τον, θωρείτε τον. Τα πολλά κανούν τον, τα λία κολλούν τον. Σοφή κουβέντα. Τίποτε ρε, μπακύραν ένεση για κανένα ρε. Να μείνετε απένταροι, ατσίαροι, αδέκαροι. Να πει ξιονούς σας, άτε. Διέ, διέ, διέ. Αυτιάτσι. Μαγιά μου, δεν λυρικείς. Λοιπόν, βρε παιδιά, το θέμα μας, αν μου επιτρέπετε... Παρακαλώ, κύριε Μάκη, ελεύθερα. Όλοι μας πιστεύουμε στην κρίση σας. Άντε ρε παιδιά, το πνεύμα ξεχνάς και η κρίση ακόμα λίγο. Σ' ακούμε, Μάκη μου. Ο κύριος Σάβας, δυστυχώς, εμπεθανίσκει. Σταμάτα να διακόπτεις κάθε λίγο. Αφού τούτο είναι το δυστύχημα, ρε. Λαθάνεσαι, αγαπητέ Τζιμ. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Αν ο κύριος Σάβας δεν είναι το τσιγκούνης, λέω τώρα. Ποιος θα υποθαμιούσε την κληρονομιά, κανείς. Και θα σιώνονται εντελείδες του Αβέρτα. Μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά είναι αληθινό. Πέρα για πέρα. Ευχόμεθα τον θάνατον, αν και ακούγεται μακάβριον βέβαια, μόνον και μόνον για αυτήν ταύτην την κληρονομιά. Αλλιώς, να ζήσει χίλια χρόνια ο ανθρωποσιό. Φυσικά εγώ δεν είμαι μέλος της οικογένειας, να μην παρεξηγηθώ. Τη γνώμη μου λίγο μόνο. Και πώς τη λέτε. Ξέρεις το πλέον. Πάψε, Τζίμι, πλέον. Εγώ συμφωνώ με τον Μάκη. Καλά, ναι, συμφωνήσαμε όλοι. Παρακάτω να μου γίνεται. Και γι' αυτόν υπάρχει λύση. Δηλαδή, κύριε Μάκη. Θα του κάνουμε βελονισμό, δεσποσίνη. Λαμπρή ιδέα. Τα βελονισμό, ρε. Βελονισμό. Βάζεις βελόνες σε διάφορα μέρη του σώματός σου για να λύσεις το πρόβλημά σου. Που στην περίπτωση του θείου δεν είναι τίποτε άλλο από τη τσιγκουλιά του. Άντε ρε, Μάκη, ας μην πήξω. Στο βελονισμό χρειαζόμαστε βελόνες, όχι σμήλες. Άντε ρε, άντε. Αυτά τα βελόνια να τα βάλουμε να μην να γίνει ρε. Εμείς δεν είμαστε κατάλληλοι για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Συμφωνώ. Καλά ρε, με περνάρες που να λέτε. Τη σμήλα σούβλα μπορεί που γυρίζουν μπας φουγούν να βάλω του θείου ένα λάσι. Μπορώ να πω κάτι. Ελεύθερα κύριε Τόδημο. Κάπου έχω διαβάσει ότι μια ψυχαναλήτρια η οποία μάλιστα διδάσκει και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται εδώ στην Κύπρο για να βοηθήσει ανθρώπους με ιδιαιτερότητες. Αυτή ίσως βοηθήσει το θείο. Καλά, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει ο κύριος Σάβας, να μένει σπάγκος, με το συμπάθητο δηλαδή. Εγώ είμαι σίγουρος. Ναι ρε παιδιά, αλλά τούτο για να έρθει να δει το θείο, θέλει να κοπηλήρες. Και πού το πρόβλημα. Ποιος να εμπληρώνει. Εγώ ξέρω που σου φάνε τα ριάλια αιτιά μου η Κορνελία, πας τον ποκέρι, ζε. Πάψε, Τζίμι, επιτέλους. Ο θείος θα την πληρώσει. Δεν πειαλώνα. Διότι όταν το θεραπεύσει αυτή η ψυχολόγος, αυτή η ψυχαναλήτρια, εν πάση περιπτώσει, θα την πληρώσει. Αφού πλέον δεν θα νοσεί. Διότι η τσιγκουνιά είναι νόσος. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάκη. Τι να σου πω, δεσποσίνη. Πέρε, τίποτε. Τη τσιγκουνιά είναι αρκιά, όχι σαν να φέρουμε τη γιατρά να ξέρουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν μου γεννήσει. Μιού σου, ρε παιδί. Γιατί φέρνει τη μαζί σου. Είναι μάλλον μέσα στα γονίδια. Ή στο DNA. Φέρνει τη μαζί σου, έμπου την τσιγκουνιά τη μάνα σου το πράγμα. Αφού φέρνει τη μαζί σου, τα ριάλια να πάνε τσερεμέ. Γιατί ρε, Τζίμι τώρα, τι τσερεμέ, τι πα στο σεμέρε, κουμπάρε. Το ίδιο και το αυτόμπαλε και εμένα είναι. Αν θεραπευτεί όμω ο θείο, και αρχίζει και σκορπά τα λεφτά του έτσι απλόχερα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Να τη φέρουμε, βρε αδερφέ, και ό,τι γίνει, έγινε. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Καλά, του θείου όμω ένα μου να του πω. Του θείου θα το αποκρύψω με την αλήθεια. Απλά
θα του πούμε ότι θα φέρουμε μια γιατρό που θα το βοηθήσει στην υγεία του και δεν θα του πούμε τίποτα για χρήματα. Και βέβαια ο θείος ούτε που θα διανοηθεί να αφήξει αυτό το θέμα, διότι καθόλου να μιλά για λεφτά πλέον. Άντε κύριε Τόντι, αναλαμβάνεις. Μια ίστατη προσπάθεια. Και ό,τι γίνει, έγινε. Και είδαμε να τι να κάνει τούτη η γιατρά να είπαμε, μάγκη μου. Να σε δει κύριε Σαββά μου. Ξέρετε είναι ο Τόντι και η περικοπέλα να περάσει να σε δει. Να δει πώς πάει η υγεία σου. Α, μάλιστα. Ναι. Πες μου ρε μάγκη μου, έτσι μου χτύπουν να έρθει, ναι. Κατά το Φλωράνς ο θείος θα δείξει το θέμα λεφτά. Ξουρεύε. Με πέτασες στη μέση εσύ, διακόπτης. Άντε να δω. Πες μου ρε μάκη μου, μου χτυμούν να έρθει ρε. Κοίταξε κύριε Σαββά μου, είναι ξέρω, αλλά αφού είναι μίλησε κανένας για λεφτά, άσε το φλούσιο που οδηγήσεις, ιό. Μπράβο ρε μάκη μου, μπράβο ρε μάκη μου, μα είσαι ξύπνος άνθρωπος, ρε. Θα το αφήκω φλούσιο που οδηγήσεις. Θέλει να με δει, ας κοπιάσει να με δει. Α, μπράβο. Σε πέ μου, πώς τη λέγουν είπαμε. Νέδα, κύριε Σάββα. Νέδα. Νέδα. Μα τα όνομα είναι τούτο, ρε. Όνομα. Πώς θα ευκένει. Μα ξέρω εγώ πώς θα ευκένει, κύριε Σάββα. Που το Ανδρομέδα. Όχι, ρε, εντερκάζει, ρε. Εντερκάζει. Εντερκάζει. Που το Ελλάδα. Ούτε τούτο εντερκάζει, ρε. Που το Καλλιοπίτσα. Καλλιοπίτσα. Δηλαδή. Καλλιοπίτσα. Πίτσα. Πιτσούδα. Πιτσονέδα. Νέδα. Μπράβο ρε τσιμπούι μου ρε. Ήφερε τώρα το πελό μου ρε. Σκούσουν αμέσως σε μαθιάσουμε. Αφού λαλώς. Άκου τους κύριε Σαφ. Περίμενε ρε τσιμπούι. Περίμενε. Μην ανοίξεις. Μάκη μου. Πρέπει τούτη για τρένα. Είναι καμιά ελεύθερη ζωρεά ρε. Έκαλα μπούκολα του τον κύριε Σαφ τώρα. Σας δούμε λίγο ρε. Να χαρά είσαι ρε τίος. Α, είμαι καλός. Θα είστε έτοιμοι. Α, ναι. Are you ready? Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Σαν το σπίτι σας. Θείε, να σου γνωρίσω από εδώ η δόκτωρ Νέβα. Θείε. Θείε. Κύριε Σάββα. Θείε, τι πάθατε. Κύριε Σάββα. Κύριε Σάββα. Θείο. Κύριε Σάββα. Κύριε Λύση. Μωρά μου. Μα τόσο εύκολα γνωρίζετε τους πελάτες σας, δόκτωρ. Μπα, ομολογώ ότι αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Κύριε, παρακαλώ, περάστε όλοι έξω. Μα ο θείος δεν συνήλθε ακόμα. Και για ποιο λόγο να συνέλθει, κυρία μου. Εσείς δεν είπατε να τον υπνοτήσω για να τον θεραπεύσω. Μάλιστα. Ιδού το αποτέλεσμα. Κοιμάται. Μα ο θείος έπεσε... Έπεσε ποτάξα. Θέλει να πει έμεινε βουνάρι. Ναι. Έμεινε μας στον τόπο δηλαδή. Κύριε, αυτό θα πει επαγγελματισμός. Είμαι μοναδική στο είδος μου. Τι νομίζετε δηλαδή, ότι θα ερχόμουν εδώ πέρα για να πιούμε καφεδάκι και να κάνουμε κουβεντούλα. Όχι καλέ, αφού φάνηκε. Μόλις είστε δεν πιάσετε δουλειά. Ακριβώς. Έξω παρακαλώ. Ναι, εμείς να βγούμε έξω, αλλά το πρόβλημα ξέρετε το. Ο κύριος Σάββας είναι λίγο μπισοκάρης. Ποιος είσαι, ο? Είναι Τσιγκούνης. Αντιλήφθηκα. Κύριε, σας υπόσχομαι ότι ο κύριος Σάββας, μόλις συνέλθει, θα είναι ένας πολύ πολύ σπάταλος κύριος. Μαγκάρι. Ένας μεσήλικας, όλο σπατάλι. Μαγκάρι. Αλλά λοιπόν, κάνει ο Θεός θαύματα. Κάνει. Λοιπόν, περάστε τώρα έξω. Τώρα! Τώρα. Όλοι, εμπρός, άντε! Άντε, να κάνω τη δουλειά μου. Γρήγορα. Έξω. Θα τη τραβεζά. 500, 600. Απαναγία μου! Πού είμαι! Ποιος είμαι! Εσύ ποια είσαι? Είμαι η δόκτωρ Νέδα. Χαίρομαι πολύ. Σάββας Μαραθεύτης, χτηματίας, επιχειρηματίας. Χάρηκα. Λοιπόν, πώς νιώθεις, Σάββα? Εγώ πώς νιώθω? Μια χαρά είμαι, μάνα μου. Μια χαρά σαν το μπουλούδι. Εγώ είμαι εδώ για να σε κάνω καλά. Με κάνεις καλά? Γιατί σε ορίναν που έχω, αφού είμαι μια χαρά, αλλά
Τίποτα, τίποτα, λέει. Ρέμισε, ξάπλωσε πίσω έτσι. Βάλε τα πόδια. Α, μπράβο. Έτσι και καλά. Θέλω να νιώθεις άνετα. Μα είμαι άνετα, μάνα μου, τώρα που ρώτησες ένα δίπλα μου. Να φέρω και την καρεκλίτσα. Έτσι την καρεκλίτσα σου, ναι. Λοιπόν, κύριε Σάμπλε, εγώ σου έχω κάνει μία ύπνωση τώρα. Τα πράγμα. Ναι, σου έκανα μία ύπνωση και θα σου κάνω και μερικές ερωτήσεις για να δούμε κατά πόσον έχει πετύχει. Η ύπνωση. Η θεραπεία μέσω της ύπνωσης. Ποια θεραπεία μέσω της ύπνωσης, σιόρ. Αφού σας είπα, κυρία μου, είμαι μια χαρά. Νιώθω σαν το πουλούδι. Κύριε Σάβα. Ναι. Τι σκέφτεστε τώρα. Εσένα. Θέλω να πω, δεν σκέφτομαι τίποτε. Εμπράμα. Δεν είναι δυνατόν, κάτι θα σκέφτεστε. Εσύ που είναι. Στο σαλόνι, φαντάζομαι. Στο σαλόνι! Πίνουν το ουίσκι μου! Παναγία μου, Παναγία μου! Ξαπλώστε γρήγορα. Πίνουν το ουίσκι μου! Έτσι, πράγμα. Το ουίσκι είναι για να το πίνουμε, κυρία Σάβα μου. Όχι, κυρία γιατρινά μου. Κάμισε πολύ το λάθος και με συγχωρείς. Εγώ δεν έχω ριάνια να πετάσω να μου πίνουν το ουίσκι, μητσί. Α, κατάλαβες. Αυτό σκέφτεστε, κυρία Σάβα. Αυτό σκέφτομαι, γιατί είναι κακό. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Κι άλλωστε με αυτόν τον τρόπο δεν σκέφτεστε σαν gentleman. Τι να τον κάνω τον gentleman εγώ, σιόρπε, όφκερες πούντζες, α! Η τσιγκουνιά, κύριε Σάβα μου, δεν είναι καλό πράγμα. Συμφωνώ, Νέδα μου, συμφωνώ. Ο άντρας δεν πρέπει να είναι τσιγκούνης. Βέβαια, ο άντρας πρέπει να είναι large. Συμφωνώ, ξανασυμφωνώ, ο άντρας πρέπει να είναι large. Εσύ όλο συμφωνείς, αλλά το μυαλό σου δεν βλέπω να ξεκολλάει από τα λεφτά. Έτερον, εκάτερον. Για εξήγησέ μου το λίγο. Ναι, να σου εξηγήσω, μάνα μου. Άλλον ο άνθρωπος ο οικονόμος και άλλον ο άνθρωπος ο τσιγκούνης. Εσύ δηλαδή τι είσαι. Φαίνομαι σου τσιγκούνης. Τώρα να απαντήσω ή αν απαντήσω θα προσβάλλω τα IQ μου. Συγγνώμη. Λέω επιτέλους, κύριε Σάβα μου, εσύ τι είσαι. Α, εγώ είμαι ο λίγον οικονόμος. Ο λίγον όμως. Δύσκολη περίπτωση. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Για περίπτωση μας. Τίποτα, κύριε Σάβα. Αυτό που θέλω είναι να ξαπλώσεις, να ξεκουραστείς. Εγώ θα έρθω και πάλι αύριο να σε δω. Αύριο. Mm-hmm. Να έρθεις αύριο. Ναι. Ξαπλωμένος εσύ. Τώρα. Εντάξει, Σιώνα μου. Να σε περιμένω, Σιώνα μου. Κύριε Λέησο, για όνομα του Θεού. Είδαμε και πάθαμε να προσπαθήσουμε να τον κολλήσουμε και να θεραπευτεί τέλος πάντων από τσιγκουνιά και αυτός μπερδεύει τα χρώματα. Αν είναι δυνατόν. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η δόκτωρ Νέδα θα τα καταφέρει με την πρώτη. Περίμενε ρε τότε να δούμε πρώτα. Πάντως είναι πολλά δύσκολη περίπτωση, α. Δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη. Εμένα θυμίζουμε ένα πράγμα έτσι σαν το Mission Impossible. Σιωπή, κατεβαίνει. Λοιπόν, γιατρέ. Τι έγινε με το θείο. Να αρχίσει να τα σιωνόνιωξα. Πέτυχε το πείραμα. Πρώτον δεν είναι πείραμα. Είναι θεραπεία, παρακαλώ. Θεραπεύτηκε τελικά. Να σας πω, ενώ με την ύπνωση δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλωστε υπνοτίστηκε αμέσως. Είδαμε το, έμεινε ποτάξα. Εν τούτης όταν ξύπνησε, το πρόβλημα παρέμεινε εκεί. Είπα σας το, το τσιγκουνιό είναι μέσα στο πετσί του ανθρώπου. Επάψε, Τζίμι, επιτέλους, η γιατρός ξέρει καλύτερα και θα μας εξηγήσει πλέον. Ωστόσο, συμβαίνει καμιά φορά. Αυτό είναι φυσικό, ξέρετε. Το ποιο? Το να μην θεραπευτεί ο ασθενής με την πρώτη. Δηλαδή το γιατρή είναι αρρώστια δηλαδή το τσιγκουνιλί. Πάντως εγώ θα κάνω ακόμη μία επίσκεψη αύριο για ακόμη μία θεραπεία. Και εύχομαι αύριο να πετύχουμε. Αλληλούια. Αμήν. Είμαστε το πέντε.